να λάβει το λόγο. Ορίστε, κυρία Μυρίδη. Ευχαριστώ, αγαπητέ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος, κατάγομαι από την Πιερία. Το ΑΕΠ του νομού, κοντά στο 40%, παράγεται από την αγροτική παραγωγή. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της αγροτικής παραγωγής και το νομοσχέδιο αυτό είναι στην κατεύθυνση να στηρίξει πραγματικά μέσα από τους αριθμούς τουλάχιστον την όλη προσπάθεια να ξέρουμε πόσοι αγρότες τουλάχιστον είναι στην περιοχή. Άκουσα τον εισηγητή να λέει ότι μπορούσαμε να δούμε πόσοι αγρότες είναι. Υπήρχαν τα αντιμητρώα. Δηλαδή, αν πάμε αύριο το πρωί με ένα κουμπί που θα πατήσουμε, θα βρούμε πόσοι αγρότες είναι. Φαντάζομαι ότι εννοούσε μπορούσαμε να βρούμε και πόσοι είναι συνταξιούχοι σε αυτή τη χώρα. Πόσοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι και πόσοι είναι οι ανάπηροι. Τόσο καλά ήταν οργανωμένο το κράτος. Άκουσα επίσης να αναρωτιέται τι θα γίνει με τις φρόνες συντάξεις. Τι θα γίνει με την νότητα της αγρότης, με το κόστος παραγωγής, με τις τιμές των προϊόντων, τι θα γίνει με τον καπνό, τι θα γίνει με τον παλτατζή, με τα αρδευτικά. Τα ρώτησε όλα η αντιπολίτευση που 5,5 χρόνια ήταν κυβέρνηση. Που μπορούσε να κάνει τεράστιες αλλαγές σε αυτό το χώρο, να στηρίξει το εισόδημα της και την παραγωγή της χώρας και να δώσει νέα πνοή και ελπίδα να υπάρξουν νέοι αγρότες. Αντί αυτού, έρχεται σήμερα και πέρεται γιατί σε ένα εξάμηνο, σε ένα οκτάμηνο δεν γίναν όλα αυτά που δεν έκανε στα 5,5 χρόνια. Νομίζω ότι, αγαπητή κυρία Υπουργέ, το σχέδιο νόμου δίνει τεράστιες δυνατότητες, γνωρίζοντας πώς είναι οι αγρότες. Δίνει δυνατότητα να ξέρουμε τις χρήσεις γης, που είναι το σημαντικότερο εργαλείο για την ανάπτυξη. Έχουμε μπροστά μας και τον Καλλικράτη. Έχουμε μπροστά μας μεγάλες ευκαιρίες και ένα κομμάτι από το τέταρτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Εκτιμώ όμως ότι όλος ο σχεδιασμός θα πρέπει να γίνει για το πέμπτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Με τα νομοσχέδια που έρχονται και συζητήσαμε και για τον ΕΛΓΑ. Με αυτό το νομοσχέδιο που θα δούμε πώς κατανέμονται τα χρήματα, πώς είναι οι αγρότες, ποιοι δικαιούνται, τι καλλιέργειες θα έχουμε. Νομίζω ότι μπορούμε να σχεδιάσουμε το πέμπτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, ώστε να έχουμε στόχευση. Είδαμε ότι το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης να έχει χάσει την μπάλα η προηγούμενη κυβέρνηση όσον αφορά τους καπνοπαραγωγούς. Δεν είχε, έλεγε 100% επιδότηση, θα βρει κάποιους τρόπους, τελικά είναι 50. Δεν βρήκε άκρη. Γιατί δεν είχε κανένα σχέδιο. Νομίζω ότι και με αυτό το νομοσχέδιο μπορούμε να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε να είμαστε έτοιμοι τα επόμενα χρόνια. Και είναι πολύ βασικές παράμετροι και ο χρόνος, αλλά και το εισόδημα που αναφέρονται στο νομοσχέδιο στο 30 και 35% αντίστοιχα. Γιατί ο χρόνος εξαρτάται από την καλλιέργεια. Μπορεί ένας να καλλιεργεί και να ασχολείται με την αγροτική παραγωγή και 12 μήνες και κάποιος να ασχολείται και 3 μήνες και 2 μήνες. Σημαντικό είναι το έσοδο που έχει στο όλο εισόδημά του. Άρα εκτιμώ ότι το 35% είναι ένα εύλογο όριο οικονομικό ώστε να αποδείξει κάποιος ότι ασχολείται επαγγελματικά με την αγροτική παραγωγή. Κύριε Υπουργέ, θα μου επιτρέψετε να βάλω κάποια ερωτήματα όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συγκεκριμένα τα φωτοβολταϊκά και βέβαια συγχαρητήρια για το κομμάτι που αφορά τους καπνοπαραγωγούς που σε πολύ μεγάλο βαθμό υπάρχουν και στο νομό Πιερίας. Ρωτούν όλοι αν πρέπει να κάνουν φωτοβολταϊκά, αν θα υπάρχει η απόδοση σε βάθος χρόνου και αν η τιμή που υπάρχει σήμερα, σήμερα που είναι περίπου στα 40 ευρώ, με τα καινούργια συμβόλαια δεν θα κατεβαίνει κάθε χρόνο ή κάθε μήνα. Δηλαδή να κατέβει μετά από 2 χρόνια ή μετά από ένα χρόνο που θα πάρουν την έγκριση να είναι στα 20 ευρώ και να έχουν κάνει την προσπάθεια μόνο και να έχουν πληρώσει και περίπου 3.000-4.000 ευρώ για να προετοιμάσουν το φάκελο. Πρέπει να τους δώσουμε κάποιες απαντήσεις, να τους δώσουμε ελπίδα. Ναι, είναι μια επένδυση για τον αγρότη πλέον, για ένα σταθερό εισόδημα για το μέλλον και νομίζω ότι όλοι έχουν πολύ μεγάλη ελπίδα πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι ενθουσιασμένοι με το πρόγραμμα, όμως έχουν και ερωτήματα και σε αυτά πρέπει να δώσουμε απαντήσεις. Πρέπει να δώσουμε απαντήσεις τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις. Ο νομός μας, ο νομός Πιερίας, είχε 2 φορές χαλαζόπτωση. Μας ρωτούν. Μας ρωτούν για το πετρέλαιο. Πότε θα πάρουν το πετρέλαιο. Μας ρωτούν αν θα ενισχύσουμε στην κατεύθυνση να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Στα λοιπάσματα. Μας ρωτούν για τις τιμές των προϊόντων. Αποδείξατε έγκαιρα ότι όταν θέλει μια κυβέρνηση που να κάνει παρέμβαση, παρότι τα σιτηρά δόθηκαν με 10 και 12 λεπτά και πήγε να εκτιναχθεί η τιμή, τέχνη έντος. Να τα εκμεταλλευτούν το καρτέλ, αποδείξτε ότι όταν θέλει η πολιτική ηγεσία και έχει βούληση και προλαβαίνει να κάνει παρέμβαση, μπορεί όλα αυτά να τα αποτρέψει. Είχαμε δείγματα γραφής την περασμένη εβδομάδα και όλο αυτό το χρονικό διάστημα που παρότι όλα τα μέσα ενημέρωση θεωρούσαν δεδομένη την αύξηση των προϊόντων των αλεύρων,
Δυστυχώς για αυτούς διαψεύτηκαν. Και ευτυχώς για μας. Ήταν η άμεση του η παρέμβαση του Υπουργείου και συγχαρητήρια για όλη αυτή την κινητικότητα που δείξατε. Τα αρδευτικά έργα μοιράστηκαν από τον Αλέξανδρο Μπαλτατζή και άκουσα προηγούμενα τον συνάδελφο κύριο Μουσουρούλη για να μιλά για τον Αλέξανδρο Μπαλτατζή που σχεδιάστηκε. Ξέρω ότι δημοπραγματεύτηκαν έργα εκεί που υπήρχε μια μελέτη. Χωρίς να υπάρχει κανένα σχεδιασμό, αρκεί να υπάρχει ένα έργο το οποίο ο προηγούμενος πρωθυπουργός πήγε στην έκθεση και έλεγε φέρτε μου έργα να δημοπρατήσουμε. Χωρίς καμία στόχευση. Και γίνονται αρδευτικά έργα εκεί που δεν χρειάζονται, που υπάρχουν ή εκεί που δεν υπάρχουν παραγωγές. Δεν έχει γίνει σχεδιασμός, ξαναλέω, των χρήσεων γης και το είδος των καλλιεργειών, ώστε να γίνουν και τα αντίστοιχα αρδευτικά έργα. Τα δάνεια των αγροτών. Η κυβέρνηση στήριξε τις αγροτικές επιχειρήσεις, έδωσε την επέκταση στα 2 χρόνια, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρχει πληστηριασμός σε κτηνοτροφικές μονάδες. Όπως για την πρώτη κατοικία, έτσι και για τις κτηνοτροφικές μονάδες, θα πρέπει αυτές που είναι υποθηκευμένες να τις προστατεύσουμε από τις τράπεζες στις οποίες είναι υποθηκευμένες. Η τιμή του γάλατος, ξέρετε, δεν είναι μεγάλη, φτάνει από τα 85 μέχρι τα 90 λεπτά. Το κόστος παραγωγής είναι μεγάλο. Οι κτηνοτρόφοι έχουν προβλήματα. Ίσως θα μπορέσουμε σε αυτή την κατεύθυνση να δώσουμε μία στήριξη. Και βέβαια τα σχέδια βελτίωσης, πάντα στην κατεύθυνση της αυτοδιοικητικής δύναμης, πιστεύω ότι τα σχέδια βελτίωσης πρέπει να δοθούν στις περιφέρειες, αν όχι στους νέους καλλικρατικούς δήμους, που έχουν και την υποδομή, έχουν και το επιστημονικό προσωπικό και στον τόπο εκείνο θα μπορούν να σχεδιάσουν. Εκτιμώ ότι αυτό το μέτρο πρέπει να αποκεντρωθεί. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό το νομοσχέδιο είναι ένα βήμα ακόμη για την τάξη του κράτους, στη διαφάνεια και στην ανάπτυξη. Πρώτα απ' όλα, ο αγρότης γίνεται αγρότης με βούλα και υπογραφή. Νομίζω ότι σωστά ο συνάδελφος του συνασπισμού στήριξε το νομοσχέδιο αυτό, έχοντας ευρύτητα πνεύματος και όχι στενή κομματική αντιπαράθεση, και πιστεύω και οι υπόλοιπες δυνάμεις του Κοινοβουλίου πρέπει όχι μόνο να το στηρίξουν. Είναι ένα βήμα. Ένα μεγάλο βήμα να ξέρουμε πόσοι είναι οι αγρότες. Αφήστε όλο το νομοσχέδιο. Πόσοι είναι οι αγρότες σε αυτή τη χώρα. Πόσοι είναι οι επαγγελματίες αγρότες και θα πρέπει να το ξέρουμε. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλοι μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε πάντα βέβαια την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να φέρει τα νομοσχέδια τα οποία θα ξαναδώσουν ελπίδα στην αγροτιά. Θα δώσουν ελπίδα στην περιφέρεια. Γιατί η περιφέρεια αυτή τη στιγμή υποφέρει πολύ περισσότερο από τα αστικά κέντρα. Μπορεί να βγαίνουν στα κανάλια, να βγαίνουν οι έμποροι, να βγαίνουν οι επιχειρηματίες, αλλά ξέρετε οι αγρότες που δεν έχουν φωνή σήμερα είναι στα χωράφια. Δεν μπορούν να φωνάξουν, αλλά πρέπει να τους ακούσουμε. Ευχαριστώ πολύ.